Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Θα σας δείξω μια καταπληκτική θανάσιμη παγίδα στο σκάκι. Για να βγάλετε νοκάουτ τον αντίπαλό σας. Πάμε λοιπόν. Ε4, Γ5. Να γίνει παρακαλώ ένα ζούμι σκακέρα. Άλογο Ζ3. Δέλτα 6. Δέλτα 4. Γάμα επί Δέλτα 4. Αυτή είναι η λεγόμενη θεωρία. Σικελική άμυνα. Άλογο επί Δέλτα 4. Η πιο δημοφιλής κίνηση και άλογο Ζ6. Οπότε, εδώ πέρα, ο αντίπαλός σας θα περιμένει να παίξετε άλογο Γ3. Εσείς όμως θα του στήσετε μια καταπληκτική σπάνια παγίδα με τελώς το Γ4. Θα τρελαθεί. Ο αντίπαλος θα δει το πιόνι που κρέμεται και θα το φάει. Εσείς λοιπόν θα παίξετε τη βασίλισσα στο Θ5 απειλώντας Ναπολεόντιο στο Ζ7. Οπότε ο αντίπαλος σας, αν παίξει το θανάσιμο λάθος στρατιώτη στο Ι6, ακολουθεί βασίλισσα Δ5 με διπλή απειλή βασίλισσα επί Ε4 και βασίλισσα επί Ζ7. Άρα ο αντίπαλος χάνει. Επομένως, μετά από βασίλισσα Θ5, η μοναδική επιλογή του μαύρου είναι το Ε6 για να αντιμετωπίσει την απειλή επί Ζ7. Όμως και εδώ ο λευκός έχει μια πάρα πολύ ωραία παγίδα, θαυμαστικό, τρελός Β5 σαχ, οπότε έχει δύο βασικές κινήσεις ο μαύρος, τρελός Δ7 και βασίλη και άλογο Δ7. Ας υποθέσουμε πρώτα απ' όλα ότι παίζει το άλογο εκεί πέρα. Ακολουθεί θαυμαστικό άλογο π' ε6 απειλώντας τη βασίλισσα. Και αν ο μαύρος κάνει το λάθος και δώσει σαχ, βασίλισσα α5, άλογο τότε άλογο γ3, χάνει ο μαύρος, γιατί πολύ απλά μετά από άλογο π' γ3 ακολουθεί τρελός επί Δ7 και στην επόμενη κίνηση θα χάσει ολόκληρη βασίλισσα ο μαύρος. Βασίλισσα ε7 λοιπόν είναι η δεύτερη επιλογή, άρα και εδώ πέρα ο λευκός έχει τις κίνησεις του. Άλογο γάμα 7 σαχ, ρο Δ8. Εδώ πέρα δυστυχώς δεν μπορεί να φάει τον πύργο γιατί υπάρχει επίθεση αποκάλυψης. Άλογο Δ5. Εδώ αν βασίλισσα ε6 τότε πολύ απλά ο λευκός κερδίζει. Συγγνώμη, το άλογο στο β1. Αν βασίλισσα ε5 που είναι η καλύτερη κίνηση, αν ε6 κάνει πολύ απλά ροκέ, okay. Αν όμως παίξει βασίλισσα ε5 που είναι η μοναδική κίνηση, τότε τρώει δέλτα π ε5 ροκέ ή ακόμα καλύτερα ζ3 άλογο ζ6 τρελός ζ5. Οπότε έχει ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα ο λευκός. Τέλος θα δούμε και τη δεύτερη επιλογή, αντί για άλογο Δ7 να παίξει ο μαύρος τρελό Δ7.
απλώς 17 εδώ λοιπόν. Αλλά τώρα πάλι ο μαύρος χάνει. Γιατί μετά από άλογο ε6, βασίλισσα ε7. Ακολουθεί άλογο γ7, στάχο βασιλιάς 18. Άλογο δ5. Και μετά από βασίλισσα ε5, βασίλισσα επί ε5, δέλτα επί ε5. Και πάλι η θέση αυτή ευνοεί το λευκό. Γιατί ο βασιλιάς του μαύρου βρίσκεται στο κέντρο. Αυτή ήταν λοιπόν η παγίδα που ήθελα να σας δείξω. Δώστε τη θετική ψήφο σε αυτό το βίντεο. Μην τα διαλύσω όλα. Φωτίστε την Ελλάδα να πάει μπροστά, να μάθει η Ελλάδα τις κακιστικές στρατηγικές που δείχνω και τίποτα παραπάνω. Αυτά. Εύχομαι σε όλους να δώσετε θετική ψήφο πάνω απ' όλα και τίποτα παραπάνω. Άντε, γεια!